Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση. Όπως όλοι γνωρίζετε, πριν από λίγους μήνες, μια τεράστια κεραία υψώθηκε δίπλα στα σπίτια μας, μέσα στις αυλές μας, δίπλα στα σχολεία μας, πάνω από τα κεφάλια μας, στο γήπεδο της αναγέννησης. Τι είναι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, τι επιπτώσεις έχει στην υγεία, αν έχει επιπτώσεις, ποιες είναι αυτές, ποια είναι τα όρια, τα ασφαλή για αυτήν την ακτινοβολία, αν υπάρχουν όρια. Γιατί κάθε, ποιος θα καθορίζει αυτά τα όρια, γιατί κάθε χώρα του κόσμου έχει διαφορετικά όρια. Και ακούω εμπρόσθετος ότι μια κεραία έχει τοποθετηθεί σε απόσταση 150 μέτρων από τα σχολικά κτίρια και αμέσως φυσικά υπογράφω το κείμενο ενάντια σε αυτή την εκγνωρίζω, γιατί δεν είμαι μόνο γιατρός γενικής ιατρικής όπως ξέρω περισσότεροι. Έχω και ένα δεύτερο τίτλο ειδικότητα τη κοινωνική ιατρική, τη ειδικότητα δηλαδή που έχει ασχολείται ακριβώς με τις στρατηγικές πρόληψης των πληθυσμών. Και πρόληψη σημαίνει πάνω απ' όλα η απομάκρυνση των παραγόντων κινδύνων για την υγεία του πληθυσμού. Και παράγοντες κινδύνων, όπως ξέρετε, είναι πάρα πολλοί. Ένας από αυτούς τους παράγοντες είναι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Είναι δουλειά λοιπόν όλων μας να έχουμε άποψη για το τι συμβαίνει με την υγεία μας και θεωρώ κομβική αυτή την εκδήλωση. Θεωρώ ότι είναι μια στιγμή ιστορική, γιατί ακριβώς μπαίνει η κοινότητα να συζητήσει την εμπλοκή της πάνω στο θέμα να έχει άποψη για το τι συμβαίνει με την υγεία της και να μπορέσει να δώσει τη μάχη να προμηθευτούν παράγοντες κινδύνων. Αυτό και όποιος άλλος αύριο βρεθεί. Ένα ακόμα ένα για έναν πληθυσμό 10.000 στην επανομή μπορεί να σημαίνει ότι 100 άνθρωποι αυτή τη διαφορά θα αρρωστήσουν σε 5, σε 10, σε 15 χρόνια, σε 2 μήνες για κάποια άλλα νοσήματα και τότε ίσως να μην μπορεί να γίνει τίποτα. Και πως, εάν λέμε ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα και η υγεία του πληθυσμού, δεν μπορεί να μπαίνουν ενάντια της οποιαδήποτε λογική αντισταθμιστικού ωφελήματος ή λογική ότι κέρδη ή άλλες τύπου προσεγγίσεις μπορεί να είναι πάνω από την υγεία και την ανθρώπινη ζωή. Αυτό λοιπόν το χαοτικό τοπίο το ηλεκτρομαγνητικό συνιστά από μόνο του ένα πρόβλημα. Και μπορώ να ξεκινήσω λέγοντας καταρχήν αξιωματικά ότι κανένα είδος ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δεν μπορεί απριόρι να θεωρηθεί ακίνδυνο. Θα το εξηγήσει ο κύριος Τριανταφυλλίδης πολύ καλύτερα από μένα. Και ιδιαίτερα ο συνδυασμός πολλών ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών, πολλών ειδών ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών, αποτελεί ένα σοβαρό κίνδυνο. Έτσι λοιπόν, το ζήτημα μπαίνει ότι εκμεταλλευόμενοι αυτό το θεσμικό εργαλείο και με δεδομένο ότι οι αρχές που είναι επιφορτισμένες να ελέγχουν αυτά τα ζητήματα ποτέ δεν θα δράσουν αυτεπάγγελτα, είναι θέμα καθαρά των πολιτών να ενεργοποιηθούν και να ελέγξουν καταρχήν την νομιμότητα μιας εγκατάστασης. Απευθυνόμενοι στην πολεοδομική υπηρεσία, στην περιφέρεια και στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τρόποι να πιέσουν οι ιδιοκτήτες, να καταφύγουμε στη ΔΕΗ δεδομένου ότι το 80% των κεραίων είναι παράνομες και να ζητήσουμε να διακοπεί η παροχή ρεύματος για να μπορέσουμε να απομακρύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο από την περιοχή μας αυτό τον παράγοντα κινδύνου. Όσο μας είπε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα πάνω στην έννοια και του αθρηστικού κινδύνου και στη λαθασμένη λογική των ορίων και πώς αυτά μπαίνουν και πόσο κατευθυνόμενα μπορεί να είναι. Εμείς στον χώρο της ιατρικής ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει κατευθυνόμενες εργασίες και είτε για να προωθηθεί ένα φάρμακο είτε ανάποδα για να δυσφυγιστεί ένα άλλο. Ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει με τις ακτινοβολίες είναι κύριοι, ακόμη και σούπερμαν να είστε, δεν μπορείτε να αντιληφθείτε ότι δέχεστε την ακτινοβολία. Πρέπει να έχετε πάντοτε μαζί σας και κάποιον φυσικό για να σας μετρήσει. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι πλέον είναι αποδεδειγμένο ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία πέρα από τα θερμικά έχει και χημική βιολογική δράση. Παρόλο που εφαρμόζει η Ελλάδα όρια περίπου 70% χαμηλότερα από αυτά που προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τα όρια αυτά έχει αποδειχθεί πλέον από τα πειράματα τα οποία σε έχουν δείξει, δυστυχώς είναι επιβαρθή όταν εκτεθούμε. Θα πω ένα μόνο συμπέρασμα από αυτά. Τι δέχεται το Ευρωκοινοβούλιο το 2008. Τα όρια έκθεση του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι παροχημένα για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο την Ελλάδα. Και δεν αντιμετωπίζουν το ζήτημα, αυτό που μας ενδιαφέρει όλους, στις έγκυες γυναίκες, στα νεογνά και στα παιδιά. Σας λέω, η ΕΕ7TAF έδωσε άδεια για τα 2.000%. Αν πάρετε τη μελέτη αυτή εδώ πέρα, θα δείτε
Θα δείτε ότι είναι για τα 2.000 μιλιχές. Ένα δεύτερο. Πότε εγκαταστάθηκε, επειδή εγώ δεν είμαι από την επανομή του κεραία σας, πόσο καιρό έχει? 2 μήνες. Πότε έγινε η μελέτη για να πάρει την άδεια? Πότε? Κάνετε λάθος, κύριε. Η μελέτη έγινε 9 Τετάρτου του 2021. Κουνήστε το κεφάλι σας. Κουνήστε το κεφάλι σας. Η μελέτη την οποία μου έδωσε και το υπογράφει, δεν έχει σημασία ποιος μηχανισμός. Αυτός που υπογράφει τη μελέτη ακριβώς κάτω από την ημερομηνία λέει ότι τη μελέτη την έκανε το 2021, κύριε. Εάν υπάρχουν, εγώ όταν κάθομαι στο γραφείο μου και διαπιστώνω ότι έχει βγαίνει υπολογισμοί με διάφορες λάθος συχνότητες, λάθος ημερομηνία, πώς θέλετε να πιστέψω αυτά τα οποία έγινε με τους κομπιούτερ και με τα αυτά, όλα αυτά τα αποτελέσματα τα οποία παραθέτει στις 6-7 σελίδες. Πάμε όσο αφορά τη θέση. Είναι γνωστό ότι όσο απέχουμε από μια πηγή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, τόσο μικρότερο είναι ο κίνδυνος. Είναι γνωστό από τη φυσική, δεν χρειάζεται να πάμε τους όρους. Γιατί έπρεπε η κεραία να τοποθετηθεί από την πλευρά του χωριού και την πλευρά των σχολείων και όχι από την άλλη πλευρά για να παίρνει πιο πολύ? Άρα η μελέτη έγινε κατά τέτοιο τρόπο, μάλλον δεν ήρθε ο κύριος και μάλλον δεν ενδιαφερόταν ότι δίπλα ήταν το σχολείο. Μας λένε ένα άλλο. Καταλήγει στο τελικό συμπέρασμα η μελέτη αυτή εδώ πέρα ότι η ισοδύναμη πυκνότητα ισχύως αυτής της κεραίας είναι 0,064. Η Ελλάδα έχει όρια 2,7. Ως εκ τούτου από τις 2,7 είναι χαμηλότερα από τα όρια της Ελλάδας. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για εσάς. Γιατί το Παρίσι και το Σάρκο έχουν όρια 0,001. Συνεπώς, αν γινόταν η διαδίκη στο Παρίσι, οι εταιρείες αυτές, συγγνώμη, κεραία αυτή, θα ήταν παράνομοι και θα έχουν για την άλλη την ημέρα. Και ένα τρίτο στοιχείο, η κεραία αυτή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που οποίες διάβασα, έχει ισχύει 20 βατ, ενώ η τάση είναι πλέον να τοποθετούνται κεραίες 2 βατ, όσο έχει δηλαδή και ένα κινητό τηλέφωνο. Και ένα τελευταίο, οι φυσικοί αποδεικνύουν ότι για αποστάσεις έως 250 μέτρα από τις κεραίες, η πυκνότητα ισχύως δεν μειώνεται. Άρα μέχρι τα 250 μέτρα υπάρχει πιθανό πρόβλημα και γι' αυτό ίσως ακούσετε μερικές φορές γίνεται συζήτηση ότι οι κεραίες θα πρέπει να είναι σε μια απόσταση 300 μέτρων από κατοικημένες περιοχές. Συνήθως εκείνο το οποίο βλέπουμε, όπως υπάρχει δίπλα στον Ιταγωγές, στο δικό σας, σε μια απόσταση ζήτημα αν είναι 15-20 μέτρων, σε ένα σπίτι επάνω μια καμουφλαρισμένη κεραία. Στην επανομή όμως, δίπλα στις κεραίες, έχετε εσείς το γυμνάσιο που είναι πολύ κοντά, το ΕΠΑΠ, το δημοτικό και το νηπιαγωγείο είναι ουσιαστικά γειτνιάζει με την κεραία. Είναι ό,τι χειρότερο. Και φυσικά έχετε τα παιδιά σας τα οποία πηγαίνουν εκεί πέρα και τα αγαπάτε και τα φροντίζετε. Έχετε όμως και κεραίες στο γήπεδο αλλά και μέσα στον οικισμό. Οι εταιρείες μας λένε να μην ανησυχούμε γιατί η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι χαμηλή και δεν σπάζει το DNA μας όπως είναι η διοντήρουσα ακτινοβολία. Οι κάτοικοι της επανομής ανησυχούν και ας αρθούμε τι ήταν αποδεκτό όσον αφορά τις πιθανές βιολογικές επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και δυστυχώς πάρα πολύ αρμόδιοι στην Ελλάδα δέχονται μόνο θερμικά φαινόμενα. Δηλαδή, αν δεχτείτε την ακτινοβολία, ενδέχεται να υπάρχει κάποια ανίπτωση της θερμοκρασίας. Σήμερα, από δεκάδες μελέτες, έχει αποδειχθεί ότι πέρα από τα θερμικά υπάρχουν και μη θερμικά φαινόμενα, όπως ακόμη και σπάσιμο του DNA, που λένε οι εταιρείες δεν μπορεί να έχει σπάσει το DNA, να υπάρχει πρόβλημα αντλίασιών ιόντων θα μας μπορούσε να μας εξηγήσει καλύτερα ο καθηγητής σημαίνει αντλία δηλαδή η κυκλοφορία ανάμεσα στα κύτταρα, η ρύθμιση της παραγωγής διαφόρων ουσιών,
ο ρυθμός με τον οποίο μεταβολήνουν τα κύτταρα, ο πονοκέφαλος, το άγχος, η διαταραχή στη μνήμη και στη μάθηση που διαφέρει τα παιδιά, αίσθημα κόπωσης, διαταραχή ύπνου, αϊπνίες, αλλαγή συμπεριφοράς, αλλεργίες και ακόμη σε πολλές περιπτώσεις και το έχω διαπιστώσει και προσωπικά στο Λιτόχωρο Κατερίνης, ολιγοσπερμία, μείωση γονιμότητας με αποτέλεσμα να μπορούν να γίνουν παιδιά και μιλάω για ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και το χειρότερο για τους γιατρούς, εξασθένιση ανοσοποιητικού συστήματος. Αν εξασθενήσει κύριε το ανοσοποιητικό συστήματα θα σας εξηγήσει ο γιατρός, τότε είστε επιρρεπείς και προσβολή από διάφορες ασθένειες και τελευταίο ακόμη και εκδήλωση καρκίνου στον εγκέφαλο και λευκαιμία. Δεν χρειάζεται κύριε να σπάσει το DNA αν κάποια, αφού είναι χημικός δίπλα, από τις χημικές εργασίες οι οποίες γίνονται δεν δουλέψει καλά, δεν θα ενωθούν τα κομμάτια του DNA, θα προκύψουν σπασίματα και ως επίπεδο ο γιατρός θα σας πει τα σπασίματα μετά από 5 ή 10 χρόνια θα σας οδηγήσουν σε καρκίνο. Συνεπώς, πλέον απολυκνύεται γνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο προκαλεί το DNA ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μπορεί να επιφέρει σπασίματα στο DNA. Σπασίματα του DNA σημαίνουν πιθανή καρκινογένεση σε μερικά χρόνια. Έκανα το πείραμα όμως και με ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στα 1200, ας αφήσουμε τι είναι. Ειδικά οι κεραίες οι οποίες έχετε εσείς στο γήπεδο είναι των 900, των 1800, σαν και αυτοί δηλαδή εδώ πέρα που χρησιμοποίησανε, και το 2100. Και λέει σε ένα νούμερο εκεί πέρα, SAR. Αν θα δείτε εδώ πέρα είναι η έκθεση μετρέται με βάση το ρυθμό απορρόφησης. Αυτό είναι το SAR, 1,3 βατ ανά χιλιόγραμμα. Και χρησιμοποιείται κινητό τηλέφωνο. Ποια είναι τα όρια στην Ελλάδα, τα 2 βατ το χιλιόγραμμα. Δηλαδή, χρησιμοποιώντας έκθεση DNA σε δόσεις οι οποίες είναι χαμηλότερες από τα επιτρεπόμενα όρια στην Ελλάδα, σπάζει το DNA. Χρειάζεται να κάνουμε και άλλα πειράματα εκεί. Και μόνο αυτή η διαφάνεια που έχει γίνει δεκτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνει και θα μπορούσε ακόμη να σταματήσει η συζήτηση εδώ πέρα. Από τη στιγμή που σπάζει το DNA σε δόσεις οι οποίες είναι σχεδόν το μισό των επιτρεπόμενων δόσεων στην Ελλάδα, πάει κάθε συζήτηση. Αρκετά πειράματα, δεν χρειάζεται να τα αναφέρω όλα, όλα καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα. Έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία έχει τελικά ως αποτέλεσμα την εκδήλωση διαφόρων μορφών καρκίνου. Ερχόμαστε σε αυτό το οποίο είπε προηγουμένως ο πρόεδρος του συνεταιρισμού. Δεν γίνονται πειράματα από εταιρείες ή δεν γίνονται πειράματα για πανεξά της επιστήμονας. Βεβαίως, το πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τις ίδιες εταιρείες λέγεται Interphone. Για να ανακοινώσουν τα αποτελέσματά τους, έκαναν, λέει, καθυστέρησαν από 4 μέχρι 10 χρόνια. Γιατί έπρεπε να καθυστερήσουν να ανακοινώσουν τα αποτελέσματά τους. Εμείς ξέρουμε ότι η χρηματοδότηση των ερευνητικών προγραμμάτων είναι συνήθως για την Ευρωπαϊκή Ένωση 3 ή 4 χρόνια και πρέπει στο τέλος που πάμε να τελειώνουμε το πρόγραμμα, αν δεν μας δώσουν 6 μήνες, να παραδώσουμε και τα συμπεράσματά μας. Αυτό και μόνο σημαίνει ότι μάλλον τα μαγείρευαν τα αποτελέσματά τους και κατέληξαν τελικά. Αυξημένος κίνδυνος διαπιστώθηκε επίσης ότι έκανε το προκλήσεις και κατοικούσαν στην περιφέρεια και όχι στον μέσο στο. Γιατί αυτοί οι οποίοι ζουν στις αγροτικές περιοχές κινδυνεύουν περισσότερο από αυτούς που είναι μέσα στη Θεσσαλονίκη. Γιατί οι κεραίες τις οποίες χρησιμοποιούνται στην περιφέρεια έχουν άλλη ισχύ. Θεωρητικά τους επιτρέπει να έχουν ισχύ από 15 μέχρι 100. Στη Θεσσαλονίκη σύντομα μπορεί να βάλουν 15, ενώ ο δικός σας κατά τις προδιαγραφές έχει 20, αλλά συνήθως φτάνουν μέχρι και 55. Θα πρέπει ανεξάρτητος μελετής να εξετάσει ποια είναι η ισχύ. Όσο μεγαλύτερη ισχύ, τόσο μεγαλύτερος κίνδυνος για εσάς. Ο κ. Μαργαρίτης, ο οποίος πέρα από βιολόγος έχει και οπτική
κάνει πολλά πειράματα και για τη συσσωρευμένη ηλεκτρομαγνητική κοινοβουλία. Και ένα από αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία ανακοινώθηκε πέρσι στον Άπριο, σε δόσεις πολύ χαμηλές, σε 1890, σαν αυτή την κεραία που έχετε εδώ πέρα, διαπιστώθηκε σε σταματοζάρια ανθρώπινα, βλάβες στο DNA, πιθανά γονιμότητα. Ξανά σε δόσεις οι οποίες είναι 1,5 για αυτά χαμηλότερες από τα επιτρεπόμενα όρια στην Ελλάδα. Εδώ για μιλάμε για πράγματα τα οποία θα χρειαστούν 5 και 10 χρόνια να εμφανιστούν οι επιπτώσεις τους, αλλά όταν εμφανίζουν θα είναι μία αναστρέψη μας. Και καταλάβετε τι σημαίνει τα παιδιά που σήμερα βομβαρδίζονται και ρέα 10 χρόνια μετά να φτάνουν λευκή αιμία, καρτίνο στον εγκέφαλο ή η συντήρωση ή η. Αυτό μετά δεν αλλάζει. Επομένως τότε το κάναμε λάθος, δεν έχει καμία μα καμία αξία. Γι' αυτό συνδέει το επιστημονικό ζήτημα, δηλαδή πως έχει το θέμα και κινδύνου από επιστημονική άποψη και από λογική πρόληψη, με το πολιτικό ζήτημα. Το κοινωνικό. Ποιος παίρνει την απόφαση τόσο ελαφρά την καρδία χωρίς να το συζητήσει με την τοπική κοινωνία να εγκαταστήσει. Γιατί μπήκε στη λογική των αντισταθμιστικών ωφελών. Διάβασα ένα κείμενο ότι λέει παίρνει λεφτά η αναγέννηση επανομή στον κύκλο. Μα είναι μερικά πράγματα που μπορούν να έχουν τη λογική της αντιπαροχής σε χρήμα. Όταν μετά ο ίδιος από τους διώκτες αυτής της λογικής έχασε όλη την οικογένεια στον κόμενο της Περιμερίδας από καρκίνους, τότε άλλαξε και λίγο και μπήκε η λογική. Συνένεσε κάποιον ότι πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά. Τα λέω αυτά γιατί είναι σημασία έχει η ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας του τελευταίου. Οι επιστήμονες λένε την άποψή τους, εξηγούν τι γίνεται. Το θέμα της υγείας, όπως και όλα άλλα, πρέπει ο κόσμος να το πάρει επάνω του και με τις πρωτοβουλίες να ξαναγκάσει κάποιους τουλάχιστον να το ρωτάνε πριν πάνω τις αποφάσεις και είναι ο ίδιος συμμέτοχος στη λήψη των αποφάσεων. Κυκλοφόρησαν κάποια έντυπα εκ μέρους της διοίκησης. Οι δύο βασικοί άξονες επιχειρηματολογίας ήταν ότι πρώτον κύριοι είμαστε νόμιμοι και δεύτερον ότι να υπάρχουν οι επιστήμονες οι οποίοι λένε ότι δεν τρέχει τίποτα, όλα είναι ακίνδυνα. Εδώ όμως είχαμε σήμερα δύο παρουσιάσεις, δύο καθηγητών που αν μη τι άλλο αποδείξεις, τουλάχιστον μας περιέγραψαν γλαφυρότατα ότι υπάρχουν σοβαρότατες ενδείξεις ότι τα πράγματα μπορεί και να μην είναι έτσι όπως μας τα λένε. Να είμαι προσωπικά βέβαιος, αλλά και φυσικά και ως κίνηση πολιτών, γιατί ουσιαστικά πάνω σε αυτό βασιζόμαστε όλοι, είναι ότι μόνο μέσα από τη συλλογικότητα των κατοίκων της επανομής και μόνο μέσα από την ενεργό συμμετοχή όλων μας μπορούμε να καταφέρουμε να σταματήσει αυτή η κεραία. Δεν είναι μόνο το υλικό, το αντικείμενο, είναι ο αυτοαρχισμός, είναι ο ολοκληρωτισμός που υπάρχει πίσω από όλο αυτό. Ο δικός μου σκοπός είναι να μιλήσω στις καρδιές σας, να ευαισθητοποιήσω τους ανθρώπους και πάνω απ' όλα να βάλω και εγώ ένα λιθαράκι στον αγώνα που κάνουμε για την απομάκρυνση της κεραίας. Η ειδονή του χρήματος στην εποχή της οικονομικής και αξιακής κρίσης έχει μεταλλάξει την κοινωνία μας, αναδεικνύοντας υποδέστερες αξίες από αυτές που πραγματικά πρέπει να υπάρχουν. Η εγκατάσταση της κεραίας κινητής τηλεφωνίας εντός του γηπέδου της αναγεννήσεως καθιστά επιτακτική την ανάγκη να προσπαθήσουμε να διαβάσουμε τις σκέψεις κάποιων ανθρώπων που εν μία νυχτή και με ελαφρά την καρδία έβαλαν τις γραφές τους ώστε να εγκατασταθεί αυτή η κεραία. Λοιπόν, αξιότιμη κύριε της δικήσεως της αναγέννησης, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε Γρηγόρη Λάτσιο, κύριε Μιχάλη Βαλασσά, κύριε Θανάση Δόρια, κύριε Χρήστο Σαμαρά, λοιπά μέλη της διοίκησης. Σας παρακαλώ πολύ, ειλικρινά και με το χέρι στην καρδιά, όπως άλλωστε αρμόδιοι σε δημόσιους άκρες, πριν βάλετε την υπογραφή σας για την εγκατάσταση κεραίας, ένα, εντός δημοσίου χώρου, γηπέδου επανομής, εντός πυκνοκατοικημένης περιοχής, σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από το τέλο επανομής, από το πρώτο δημοτικό σχολείο επανομής και από το νηπιαγωγείο επανομής. Αναλογιστήκατε έστω και στο ελάχιστο τυχόν συνέπειες αυτής σας της απόφασης. Ήρθατε έστω και για μία στιγμή αντιμέτωποι ανάμεσα σε δύο την υγεία των ανθρώπων και τα χρήματα από ένα συμβόλαιο.
ήρθε για εσάς καθόλου αυτή η στιγμή του διαλογισμού, αυτός ο προβληματισμός, αυτή η συνομιλία με τον εαυτό σας, καταλάβατε καθόλου αυτή τη στιγμή για την οποία προαναφέραμε, υπήρξε έστω και στο ελάχιστο κύριε της δίκης της αναγεννήσεως κάποια μορφή διλήμματος που να αφιταλαντεύεται μέσα σας, τουλάχιστον αγαπητοί κύριοι της ομάδας, αν αξιολογήσατε ότι τα χρήματα από ένα συμβόλαιο αποτελούν πολυτιμότερο αγαθό από την έστω εγώ θα έλεγα υποψία, υπόνοια ενός κρούσματος παιδικού καρκίνου στο μέλλον, τότε κύριε αγαπητοί του ΔΣ της Αναγέννησης, πολύ καλά κάνετε και βάλετε την υπογραφή σας για την τοποθέτηση της κεραίας. Κλείνοντας, τελειώνω, θέλω να αναφερθώ σε ένα απόφθεγμα ενός από τους μεγαλύτερους ακτιβιστές της ιστορίας, του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Η ζωή μας, κύριε, τελειώνει όταν σιωπούμε για πράγματα που μας αφορούν. Εμείς, αξιότιμοι κύριοι του ΔΣ της Αναγεννήσεως, σας το λέω πολύ καλά και να το ξέρετε, ανάμεσα σε ένα καλό και ένα παιδί, διαλέγουμε πάντα το παιδί. Ευχαριστώ πολύ.